Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε χοιρινό με σταμναγκάθι φρικασέ. Έχουμε 500 γραμμάρια σταμναγκάθι. Το έχω βάλει στο νερό με λίγο αλάτι. 700 γραμμάρια σπάλα χοιρινή. 2 φρέσκα κρεμμυδιάκια ψιλοκομμένα, 2 πράσα ψιλοκομμένα, 1 κρεμμύδι ξερό πολτοποιημένο, μισό ματσάκι άνιθο, μισό ματσάκι μαϊντανό και 5 γραμμάρια θυμάρι. 6 κουταλιές της σούπας λάδι, 1 κουταλιά της σούπας αλάτι και πιπέρι, 2 αυγά, 2 λεμόνια, 1 ποτήρι του κρασιού, λευκό κρασί, 50 γραμμάρια. Έχουμε πάρει το σκεύος της ΑΜΣΕ, 6,5 λίτρα, 24 σαντιμέτρ. Έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας στο 7 και το αούντιοθερμ στην πριζόλα. Έχει ήδη φτάσει στην πριζόλα και χτυπάει. Ανοίγουμε το καπάκι του σκεύους και βάζουμε μέσα το κρέας καλά στεγνό. Κλείνουμε το καπάκι και περιμένουμε να φτάσει ο κόκκινος δείκτης τέρμα για να ανοίξουμε και να γυρίσουμε το κρέας μας. Έχει φτάσει ο κόκκινος δείκτης τέρμα. Ανοίγουμε το καπάκι. Κοιτάξτε τι το έχω κρύβει μας. Ρίχνουμε μέσα, μετά από 2-3 λεπτά, τα κρεμμύδια, τα φρέσκα, το πράσο και το πολτοποιημένο κρεμμύδι. Σβήνουμε με το λευκό κρασί. Περιμένουμε να φύγει το αλκοόλ και βάζουμε μέσα το μαϊντανό, τον άνιθο, το θυμάρι, το αλάτι, το πιπέρι και το λάδι. Έχει φύγει το αλκοόλ. Αλάτι, πιπέρι. Βάζουμε το μάτι της κουζίνας μας το 9. Κλείνουμε το γρήγορο καπάκι μας
και βάζουμε στο τούρμπο 20 λεπτά. Μόλις ο πρώτος κόκκινος δείχτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του σοφτ, θα χαμηλώσουμε από το 9 στο 2 ή 3. Μόλις φτάσει ο επάνω κόκκινος δείχτης στο πρώτο νταμάκι του τούρμπο, θα μαγειρευτεί το φαγητό μας 20 λεπτά. Κλείνουμε το μάτι, περιμένουμε να γυρίσουν πίσω οι δύο κόκκινοι δείχτες προς τα αριστερά, για να ανοίξουμε και να βάλουμε μέσα το σταμναγκάθι μας. Και είναι έτοιμο το κρέας μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν οι δύο κόκκινοι δείχτες στα αριστερά για να ανοίξουμε και να βάλουμε μέσα το σταμναγκάθι μας. Έχουν γυρίσει και οι δύο κόκκινοι δείχτες αριστερά. Εκπληκτικό! Ανοίξαμε το σκεύος μας. Βγάζουμε το κρέας. Βλέπετε πόσο έχει λιώσει το κρέας. Βάζουμε μέσα το σταμναγκάθι μας. Περιμένουμε να πάρει μια βράση για να βάλουμε μέσα το κρέας και να το κλείσουμε. Έχουμε βάλει μέσα το κρέας μας μαζί με το σταμναγκάθι. Βάλαμε το μάτι στο 9 και κλείνουμε πάλι με το γρήγορο καπάκι. Αφήνουμε 5 λεπτά. Και μετά θα ανοίξουμε για να φτιάξουμε το αυγολέμονο μας. Και είναι έτοιμο το σταμναγκάθι με το χοιρινό μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν οι δύο κόκκινοι δείχτες στα αριστερά για να ανοίξουμε και να κάνουμε το αυγολέμονο. Θα φτιάξουμε τώρα το αυγολέμονο. Σπάμε τα αυγά. Thank you.
Βάζουμε το λεμόνι. Ανοίγουμε το μάτι στο 7. Υπέροχη σάλτσα. Σερβίρουμε. Καταπληκτικό. Και η σάλτσα μας εκπληκτική. Πολύ όμορφο το φαγητό μας και εύκολο. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.